Λοιπόν, θα πάω να δώσω τώρα την καλημέρα μου σε ένα συνάδελφο, ο οποίος δίνει και αυτό τον δικό του προσωπικό αγώνα, εκεί στο κανάλι το οποίο έχει, στο δημοσιογραφικό φορέα τον οποίο διαχειρίζεται. Σφαγή είναι το όνομα. Ο Γιάννης ο Δεμερτζής είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Συνάδελφε, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Focus. Γεια σου, καλημέρα Στέφανε Δαμιανίδη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Focus 103,6. Δεν ξέρω να ακούγουμε καλά. Αν χρησιμοποιείς hands free, θα σε παρακαλούσα να τα βγάλεις γιατί ακούγεσαι στο βάθος. Όχι, όχι, δυστυχώς έχω χαμηλό, δεν ξέρω. Και από το control μου είπαν ότι λίγο δυνατά θα προσπαθήσω να μιλάω όσο μπορώ. Λίγο πιο δυνατά. Ναι. Καλημέρα στο ακροατήριό σου και σε όλους τους φίλους ακροατές που θέλουν να ενημερωθούν με κάτι διαφορετικό, την άλλη άποψη που εκφράζει, ας πούμε, η επιστημονική. Αυτή η γνώμη που ξέρουμε εδώ και 3 χρόνια, τέλος πάντων. Λοιπόν, να κάνω λίγο ένα. Να μην σε κρατάμε και πολύ, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ναι. Δεν ξέρω και τον χρόνο σου, βέβαια. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας, να τα πούμε, ναι. Όπως πολύ καλά είπες, ονομάζομαι Ιωάννης Δεμερτζής από την Καβάλα. Είμαι τεχνικός τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και άλλων ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού και άλλων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, όπως πολύ καλά είπες. Ναι. Και βέβαια να τονίσουμε ότι είμαι και πολίτης αναγνωρισμένης νομικής προσωπικότητας που αρνείται να το δεχτεί αυτό η κυβέρνηση, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το COVID, εγώ από το 2020 ασχολούμαι με την αποκάλυψη αυτής όλης της απάτης του COVID. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω ένα εισαγωγικό για να μπούμε στο κυρίως θέμα, ότι όπως ξέρουμε πολύ καλά ο κόσμος, από τον Γενάρη περίπου του 20 εδώ στην Ελλάδα ξεκινήσανε να μιλάνε για μια πανδημία, ας το πούμε, η οποία ήταν πολύ πανδημία, επικίνδυνη, ξέρουμε και τα λοιπά, θανατηφόρα, όσον αφορά αυτός ο όρος που ξέρουμε σαν από ετυμολογικά. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα lockdown, ξεκινήσανε η χρήση της μάσκας, τα τεστ και όλα αυτά. Εδώ πέρα θέλω να πω όμως ότι εδώ όταν ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα, εγώ προσωπικά έκανα μία έρευνα, να το πω λίγο γρήγορα, και είδα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, απλά είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος, στο θέμα της μείωσης της ανθρωπότητας, δηλαδή αυτός ήταν ο σκοπός της μείωσης της ανθρωπότητας και ο εναπομείναντας πληθυσμός στο σχέδιό τους να ήταν καθαρά να υπάκουε στην νέα τάξη πραγμάτων που όπως γνωρίζουμε. Αυτά που ας πούμε γράφανε και οι πέτρες της Τζόρτζιας, οι κατευθυντήριες πλάκες, ας πούμε, που τα ξέρετε πολύ καλά και αυτά, έχετε ασχοληθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιό τους. Και βέβαια ένα άλλο σχέδιο που είχαν οι παγκοσμιοποιητές ήταν να αποκόψουν τον άνθρωπο από τον δημιουργό, δηλαδή την ψυχή, να διαχωρίσουν το γονίδιο, να κάνουν edit, επεξεργασία του γονίδιου του Θεού, το DNA στην ουσία, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός, και να τον αποκόψουν από την ανώτερη επικοινωνία που έχει με τον δημιουργό του. Και τα άλλα όλα, ό,τι μπορούμε να πούμε, δεν πιστεύω να είναι και τόσο χρήσιμα. Αυτό ήταν ο σκοπός, να το πω στην ουσία. Εγώ θα, πω, πήγανε, ορίστε. Εγώ θα πω, Γιάννη Δεμερτζή, ότι όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν έχει γίνει για την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού ή αν έχει γίνει γιατί θέλουν να... αν θέλουν να κάνουν αυτό το brand effect εξουσίας. Θα σας εξηγήσω. Υπάρχει, καταρχάς, στον κόσμο μας υπάρχουν μυστικές κοινωνίες που είχαν σαν σχέδιο τη μείωση του πληθυσμού. Γιατί? Εγώ θέλω λίγο να σου πω, Γιάννη Δεμερτζή. Βεβαίως. Θέλω λίγο να είμαστε, να μιλάμε με απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά, βεβαίως. Ναι. Χειροπιαστά πράγματα θα σας πω. Δεν είναι κάτι. Απλά θέλω ο κόσμος να καταλάβει γιατί φτάσαμε εδώ πέρα και τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακούσαμε την έκφραση Great Reset. The Great Reset. Τι το Great Reset? Είναι η επανεκκίνηση. Τι σημαίνει επανεκκίνηση? Μείωση πληθυσμού ξανά από την αρχή και εξαφάνιση των τεχνολογικών. Ναι, απλά αυτό το ακούσαμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το ακούσαμε από τον Klaus Schwab. Δεν είναι κρυφή. Δεν είναι κρυφή κοινωνία, δεν είναι κρυφή κάστα. Αυτοί είναι φανερά το λένε. Δηλαδή, οι παγκοσμιοποιητές δεν είναι κάτω σε καμία στοά πλέον, είναι στα Παγκόσμια Οικονομικά Φόρουμ. Ναι, αλλά είναι οι μυστικές κοινωνίες αυτές. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το πράγμα. Είχαν αυτό το σχέδιο από πολλά χρόνια πριν, γι' αυτό είχαν στηθεί και οι πλάκες της Τζόρτζιας, γιατί ό,τι θέλανε να κάνουν είναι σημαντικό να το ανακοινώνουν με κάποιο τρόπο στον κόσμο. Είτε μέσα από αυτά τα, ας πούμε, τα μνημεία, είτε από τις ταινίες και αυτά άλλα που γνωρίζουμε. Και όλο αυτό γιατί νιώθαν απειλή ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι, όσο περνάει ο καιρός, θα καταλάβουν τι συμβαίνει με τις γνώσεις και την τεχνολογία και θα στραφούν εναντίον τους. Γιατί θέλανε αυτοί να έχουν πάντα τον έλεγχο.
Δεν μπορείς να αφήσεις τώρα τον κόσμο να τους εξουσιάσει και να... Είναι λογικό. Και έπρεπε κάποια στιγμή να βρουν έναν τρόπο να τους ελέγξουν, να τους χειραγωγήσουν. Οπότε τι γίνεται, πάμε μείωση πληθυσμού και με ποιον τρόπο τώρα. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο του COVID. Ερχόμαστε τώρα εδώ, κάνουμε αυτό το πράγμα και ξεκινάμε να λέμε ότι στείλουν ένα μοντέλο ιού, πλασματικό ιό στον υπολογιστή και βάσει αυτό εφαρμόζουν μέτρα. Και έρχομαι εδώ κύριε Δαμιανίδη και σας ρωτάω κάτι πολύ καλό, ρωτάω εσάς, έτσι το λέω αναφορικά. Όταν υπάρχει μια πανδημία, όταν ένα κράτος, ας πούμε, κυρίες η πανδημία, μια και πανδημία, δεν θα έπρεπε ας πούμε να διασφαλίσει. Λέω εγώ τώρα έτσι ένας απλός πολίτης με μια απλή λογική. Αυτό να το ρωτήσετε παράλληλα και στους ακροατές σας. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Να μην κάνει πληστηριασμούς, να μην κόβει άλλες παροχές, να βγάλει μια ομάδα σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό να μοιράζει φαγητό. Εδώ πέρα δεν είδαμε τίποτα άλλο παρά το αντίθετο. Συνεχίζανε οι τράπεζες να τους πληστηριασμούς, συνεχίζανε οι εταιρείες παροχής ρεύματος να κόβουν το ρεύμα. Εγώ προσωπικά, δημοσιογραφικά είχα κάνει, έστειλα email σε εταιρείες στο ΔΔΕ να δω αν πήρε κάποια εντολή από την κυβέρνηση. Μήπως ας πούμε να κάνανε στην άκρη όλες αυτές τις εντολές διακοπής. Δεν είδαμε τίποτα. Μου είπαν κύριε Δεμετζή, δεν έχουμε λάβει καμία τέτοιου είδους εντολή από το Υπουργείο. Ναι. Και λέω πώς είναι δυνατόν, εφόσον υπάρχει πανδημία, όλος δεν έχει δουλειά. Δεν θέλει, δεν μπορεί να δουλέψει, να κάνει. Βάλαν τον κόσμο, δεν καταλαβαίνετε. Όταν σε κόβουν καταρχάς να πας στη δουλειά σου με τα lockdown, θυμάστε πολύ καλά με το. Αν είχες κάποια δουλειά, έπρεπε να βγάλεις ένα κάποιο ιδιαίτερο χαρτί, μια υπεύθυνη δήλωση, για να πας να μετακινηθείς στη δουλειά σου. Όχι, λοιπόν, η συμπεριφορά τους δεν ήταν. Το έργο συνεχίστηκε. Ναι, κανονικά. Και λογαριασμοί δεν παγώσανε και κουρέματα δεν γίνανε. Ναι, τέτοια πράγματα. Επίσης, ένα άλλο κωμικό τραγικό. Εντολή χρηματοδότησης για κάθε αφημί. Βγήκε. Δεν βγήκε. Απλά για να πάρεις χρήματα έπρεπε να έχεις διασφαλίσει την εφορία σου, να μην χρωστάς. Είναι δυνατόν να βάζεις μια πανδημία μπροστά να βάζεις πρώτα την οφειλή στην εφορία μπροστά πιο πάνω από την πανδημία. Δηλαδή έβαζες την ανθρώπινη ζωή κάτω από μια οφειλή. Δηλαδή αυτά έπρεπε ο κόσμος να τα καταλάβει το τι συμβαίνει. Ότι δεν υπάρχει πανδημία, κάτι άλλο πεζόταν από πίσω. Λοιπόν, δυστυχώς ο κόσμος τώρα έβλεπε τηλεοράσεις, για να μην κύριε Δανιαρίδη, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ τώρα μεταφέρω κάποιες απλές σκέψεις, έτσι, απλές σκέψεις, γιατί δυστυχώς το πρώτο πράγμα που έπρεπε να σκεφτεί ο κόσμος ήταν αυτό. Θυμάσαι στον πόλεμο που δείχνανε, ας πούμε, που πήγαινε ο στρατός και μοίραζε συσίτια και τα λοιπά και όλα αυτά. Γιατί? Εδώ έχουμε πανδημία. Εδώ είμαστε το 2020 στην ουσία ήταν που ξεκίνησε. Δεν είχαμε τα μέσα να βοηθήσουμε τον κόσμο και να τον διασφαλίσουμε, ας πούμε, την υγεία του και την ηρεμία του, να το πω έτσι. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Mm. Κανόνες υγιεινής. Ποιοι ήταν αυτά που κάναμε, τις μάσκες που τρομοκρατούσαν τα παιδιά. Θέλετε να σας πω τώρα τι γίνεται. Να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί φτάσαμε στην αγωγή τώρα, για να δείτε δηλαδή τι συμβαίνει. Καταρχάς, lockdown. Όταν ξεκινήσαν τον Ιανουάριο αυτές όλες οι ιστορίες, εγώ προσωπικά έκανα μία έρευνα και είδα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Έχει στηθεί βεβαίως, και θα το πω για να μην φοβάται ο κόσμος, γιατί ξέρουμε και από τις προφητείες και όλα αυτά που θα πάμε να Δευτέρα παρουσία και τα λοιπά, όλα αυτά που γίνεται, καταστροφές και όλα αυτά, να λίγο ο κόσμος να μείνει συγκρατημένος, να μην φοβάται. Καταρχάς πρέπει ο κόσμος να έχει πίστη στον δημιουργό. Αυτό το λέω εγώ. Δεν θα βάλω θρησκεία μπροστά. Δεν θα βάζω ονόματα. Θα πω για τον δημιουργό γενικά. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στο κομμάτι τι συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος, τι γίνεται, προσπαθεί, είναι μια κάλυψη. Στην ουσία χρησιμοποίησαν τον κορονοϊό, την πανδημία αυτή, η πανδημία αυτή ήταν προγραμματισμένη, και το λέω αυτό κύριε Δαμιανίδη, ήταν προγραμματισμένη βάσει των δικών τους σχεδίων να ξεκινήσει το 2014 και όχι το 2020. Αλλάξανε κάποια πράγματα, υπήρχε, θα πω λίγο σύντομα, κυβέρνηση, ένα πρόγραμμα 16ετίας της Αμερικής, που ξέρουν πολύ καλό ότι από την Αμερική εξαρτάται όλος ο κόσμος, έτσι, να μην πάμε το Washington DC, City of London, Βατικανό, και θα πω τώρα και γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα αναφορικά, 8 χρόνια Ομπάμα και 8 χρόνια Χίλαρη Κλίντον, με την
με τη συμφωνία με το ουράνιο, με τη Ρωσία, να ξεσπάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος και να ρίξει το φταίξιμο στη Ρωσία. Γιάννη, άκουσε με λίγο, επειδή το έχουμε πάει μέσω Καπερναούμ το θέμα τώρα. Αυτό θέλει. Θα σου πω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Τα μπλέκουμε όλα τώρα, τα βάζουμε όλα σε ένα. Να ψάξει ο κόσμος, γιατί αυτά. Απλά αυτά πρέπει να τα ψάξουμε. Θέλουμε 7 εκπομπές. Ίσως και 37. Ίσως και 37. Απλά επειδή δεν θέλω, επειδή μας ακούνε άνθρωποι και δεν θέλω να φανεί ότι τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και γίνεται ένας αχταρμάς. Μπορεί να είναι μια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν οδηγήσει σε μια. Πρέπει ο κόσμος να τα καταλάβει, να τα κατανοήσει, γιατί φτάσαμε εδώ πέρα. Γιατί είναι πολλά πράγματα που δεν κολλάνε και πάλι με την παγκοσμιοποίηση. Εγώ συμφωνώ ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν μια κοινωνία η οποία είναι παγκοσμιοποιημένη, ένας πολτός χωρίς θρησκείες, ένας πολτός ο οποίος δεν θα έχει αξίες και ιδανικά. Είναι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς διαχειρίζονται τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους, ναι. Θέλει να εντρυφήσεις μέσα σε αυτά τα δύσβατα μονοπάτια για να ψάξεις να βρεις την αλήθεια. Αλλά επειδή την χάνει να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος στο χαρακτηριστικό του την επιφανειακή ενημέρωση. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι μένουμε στα επιφανειακά και μένουμε σε ένα τίτλο και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε τις λεπτομέρειες, τότε βγάζουμε επικίνδυνα συμπεράσματα. Και αν κύριε Δαμιανίδη, εγώ το λέω, Να κάνω μια προσέξη σε αυτό που λέτε. Ναι, μεν είναι αυτό που λέτε ότι μένουμε στα επιφανειακά, αλλά να ξέρετε και πολύ καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βρει τις πληροφορίες. Έχουν αποκρυφτεί όλες οι πληροφορίες από την Google. Αλήθεια, είναι αλήθεια, δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό. Αλήθεια είναι τα πάρα πολλά στοιχεία για την πανδημία, για τον κορονοϊό, απεκρύφησαν από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίστηκαν ως fake news και τα κατέβασαν από το διαδίκτυο. Πράγματα τα οποία τώρα ακόμη και για την κατασκευή του συγκεκριμένου ιού. Με ποινές, έτσι. Και ήταν αξιόπινο να. Να πω κάτι. Επειδή ξέρω και δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν θέλω να μπω καθόλου σε λεπτομέρειες, δεν θέλω ούτε καν να φανεί ότι πάω να το διαφημίσω κτλ. Απλά επειδή. Εσύ Γιάννη Δεμερτζή έχεις προσπαθήσει πλέον να κινηθείς, να κάνεις μια αγωγή τέλος πάντων και να διεκδικήσεις την αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω, ξαναλέω χωρίς να θέλω να κάνω καμία διαφήμιση, έτσι, αυτό αφορά εσένα και μόνο εσένα. Παρακαλώ, και είναι ένας προσωπικός σου αγώνας. Θέλω να ρωτήσω, παρακαλώ, έχεις βρεθεί μπροστά σε αίθουσες δικαστικές? Βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Επειδή και εγώ πρόσφατα είχα αυτή την χαρά. Στα μάτια των δικαστών, όταν τους περιγράφεις αυτά τα οποία περιγράφεις τώρα, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, αυτά τα οποία περιγράφεις τώρα το τελευταίο 8 λεπτό, 9 λεπτό εδώ στον Focus FM, στα μάτια των δικαστών που είχες απέναντί σου, τους είδες να θέλουν να ακούσουνε? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προσωπικά, από την πρώτη εμπειρία που είχα, είδα ότι σαν να φαινόταν ότι υπάρχουν κλειστές πόρτες όταν πας να τους δώσεις μια άλλη πληροφόρηση. Η οποία δεν είναι η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να το αναφέρω αυτό στο τέλος της κουβέντας. Επειδή έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι, θέλω να το αναφέρω κοντά. Αυτό θα σας το πω στο τέλος. Εγώ τώρα λίγο να πάμε για το θέμα ότι όταν έκανα την έρευνα, τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυε που λέγα στις τηλεοράσεις, να το πω έτσι. Έψαξα και βρήκα τα στοιχεία όσον αφορά για τα lockdown, για τις μάσκες, για τα τεστ, έτσι, και φυσικά για το σκεύασμα αυτό που μιλάνε όλοι για υποχρεωτικότητα στο να βγάλεις κάτι στον οργανισμό, το οποίο αν μετανιώσεις δεν μπορείς να το βγάλεις, έτσι, και το αποδέχεσαι. Λοιπόν, το οποίο αυτό το σκεύασμα είναι ένα συμβόλαιο, θα το πάμε έτσι, στη σκλαβιά σου. Ένα συμβόλαιο στη σκλαβιά. Το οποίο τι κάνει αυτό? Αυτό διαχωρίζει το DNA. Δεν θέλω να μπούμε στα ιατρικά. Σε παρακαλώ πολύ, μην πάμε στα ιατρικά. Είναι ότι αυτό που έλεγε ο Χάλαρη, που λέει ότι θα κάνουμε μεταανθρωπισμούς, θα αλλάξουμε τον άνθρωπο, ναι, να μην έχει επαφή με τον Θεό, με την ανώτερη, με τον Δημιουργό. Και είχαν 7 εμβόλια, 7 δόσεις για τα 7 τσάκρα. Θα τα πω έτσι λίγο και φτάνουμε, κολλάμε, σταματάμε εδώ πέρα. Τώρα, βγάλαμε εγώ προσωπικά όλες αυτές τα στοιχεία αυτά για το πόσο επικίνδυνα ήταν όλα αυτά τα μέτρα που προανέφερα. Lockdown, μάσκες, τεστ κτλ. Ναι. Τα κοινοποίησα και μέσω από την σελίδα μου, τέλος πάντων, που εν πάση περιπτώσει λίγοι παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, έτσι. Έκανα μια κίνηση να
τα στείλω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα σχολεία, σε όλη την εκπαίδευση, γιατί εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ προσωπικά να βάζουν μάσκες τα μικρά τα παιδάκια, η οποία μάσκα τι έκανε, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στο παιδί. Δεν θα αναφερθούμε πόσα είναι, πάρα πολλά. Τα παραδέχονται κιόλας οι ίδιοι πλέον, ναι, τα παραδέχονται. Έχουμε αυτό. Ένα λεπτό, με πιέζει ο χρόνος, Γιάννη. Λοιπόν, και επειδή είδα ότι δεν γίνεται κάτι, κανείς δεν συγκινείται, γιατί καλό είναι να έχουμε, να είναι γεμάτες οι τσέπες, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, ξεκινάω μια αγωγή, δεν πάει άλλο. Δεν πάει δηλαδή να μας θεωρούν συνωμοσιολόγους, τρελούς και ψυχοπαθείς, γιατί αυτό ήταν το πρόγραμμα, όποιος ήταν δηλαδή να εναντιωθεί σε όλο αυτό το πράγμα, είχαν σκοπό να τον βγάζουν τρελό και να τον μαζεύουν στις δομές. Και τους αρνητές, γιατί αρνητής. Η υποχρεωτικότητα δεν είναι νόμος. Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει κανείς το τι θα βάλει στο σώμα σου. Λοιπόν, από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα. Και τα μέτρα έπρεπε ο παραμικρός επαγγελματίας υγείας, και το λέω επαγγελματίες επίτηδες, γιατί παίρνουν χρήματα για να πουλήσουν υγεία, έτσι, ξέρουν πολύ καλά τα αποτελέσματα όλων αυτών των μέτρων. Και κανείς δεν μίλησε, κύριε Δαμανίδη. Και αυτό είναι το παράπονο, γι' αυτό πήγαμε στην αγωγή. Και δεν μπορούσαμε να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουμε το δικαστή. Ο δικαστής, κύριε Δαμανίδη, εδώ φτάνω στο σημείο στον δικαστή τώρα που λέτε για τις αίθουσες των δικαστήριων. Ναι, κύριε Δαμανίδη. Ο δικαστής απορρίπτει. Μπορεί να απορρίψει, να μην δώσει σημασία, αλλά εμείς τον προκαλούμε να φέρει στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό που θέλουν να ισχυριστεί η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ούτε στοιχείο ότι υπάρχει ο ιός που λένε, τίποτα. Εγώ ζήτησα προσωπικά από το Υπουργείο Υγείας να μου δώσουν το γονιδίωμα του ιού, να μου το δώσουν. Ότι υπάρχει, τίποτα, ούτε αρνητική απάντηση, ούτε θετική. Και έχουμε και πάνω από 100 έγγραφα επίσημα από όλα τα κράτη ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Ότι εγώ θα όλο πω, αυτό το πράγμα Γιάννη, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, κατανοητό αυτό που λες. Εγώ επειδή ξέρετε, κύριε Δαμιανίδη, θα πω ένα πράγμα και θα κλείσω. Ναι. Ξέρετε, κύριε Δαμιανίδη, πολύ καλά και οι ακροατές σας, τι σημαίνει όταν έχουν στήσει, έχουν αλλάξει τη ζωή τους όλοι βασισμένοι σε μια απάτη. Ξέρετε που θα πάει η κυβέρνηση και όλοι αυτοί που έχουν αναμειχθεί σε αυτό το πράγμα. Τίποτα, αλλά αυτό το αφήνουμε άλλο τελεία. Να είστε καλά, Γιάννη, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.